Γεια σα. Καλώ ήρθατε στο Happy Hour, στον απόϊχο βεβαίω τη Eurovision και τη καθόλου άσχημη 15η θέση τη εξαιρετική κατά τα άλλα τάμτα. Αν και βελπιστούσαμε βεβαίω στη δεκάδα. Επαληθεύτηκε όμω αυτό που μα είπε ο Χρήστο Γρηγοριάδη εδώ την Παρασκευή. Ότι το τραγούδι που εμφανίζεται πριν το νικητήριο στατιστικά παίρνει θέση στη δεύτερη δεκάδα. Νικήτρια η Ολλανδία λοιπόν, αν και τη δόξα, θα έλεγα ότι την έλαβαν οι Ισλανδοί, αφού κατά τη διάρκεια τη ζωντανή μετάδοση στο Green Room, κατάφεραν να περάσουν σε εκατομμύρια δέκτε τη σημαία τη Παλαιστίνη, στέλνοντα ένα μήνυμα, επισκιάζοντα ακόμα και τη Μαντόνα που έκανε κάτι παρόμοιο κατά τη διάρκεια του χορευτικού τη. Μία Μαντόνα που δεν θύμισε καθόλου τον παλιό τη καλό εαυτό, και αυτό βεβαίω φάνηκε από τη χλιαρή αντίδραση του κοινού στην αρένα. Και όχι μόνο. Και σε αυτού που ήταν στου δέκτε του στα σπίτια του. Πάντως να τις αναγνωρίσουμε πως όσο και αν μας πήραξε το τραγούδι της που δεν το είπε καλά, μας άρεσε το μήνυμά της πως η μουσική ενώνει και στη σκηνή παρουσιάστηκαν δύο χορευτές με τις σημαίες του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Και το έκανε σε ζωντανή μετάδοση πιάνοντας τον ύπνο τους πάντες. Αφού στην πρόβα δεν το έκαναν. Με αποτέλεσμα, έως και αυτή την ώρα που μιλάμε, το σχετικό απόσπασμα με την εμφάνισή της δεν έχει ανέβει στο επίσημο κανάλι της Eurovision. Οι Ισραηλοί είναι αγκρισμένοι μαζί τη, το ίδιο και οι Παλαιστίνοι. Αλλά είπαμε, η αγάπη κερδίζει πάντα. Ακόμα και τα φάλτσα προφανώ. Αλλά όπω παιδιά, πρέπει να ταράχτηκε που είδε τη Φουέγκα Φουρέιρα να βάζει και φέτο φωτιά στη σκηνή τη Eurovision. Και όπω είπα και στην αρχή, η τάμπτα μα ήταν πάρα πολλά καλή. Αλλά τι να κάνουμε, και η Ολλανδία που το σήκωσε μετά από 44 χρόνια κέρδισε. Και εμεί με ένα διάλειμμα από την περσινή διοργάνωση επιστρέψαμε στα γνωστά. Όπω κάθε φορά, ξεψαχνήσαμε ποιε χώρε μα ψήφισαν και ποιε όχι και ήδη ω εκπομπή, στείλαμε μήνυμα του Χριστοδουλίδη να διακόψει πάρα αυτά τι διπλωματικέ σχέσει με τι χώρε που δεν μα ψήφισαν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι για ξεμάτιασμα πάντω, σταθερή αξία παιδιά είναι η μάνα μου. Του πατρό τριφυλίου το ξεμάθιασμα στην τάμπτα, εκ του αποτελέσματο δεν ήταν καλό. Γιατί η μαμά μου που ξέρει, λέει ότι το καλό ξεμάτιασμα γίνεται με το λάδι. Όποια ή όποιον πάντω στείλουμε του χρόνου, δεν Μιχαήλ μου, και θέλει να πούμε τη μαμά μου καλύτερα. Να λέτε πάλι καλά που δεν κερδίσαμε. Γιατί γλιτώσαμε και από το πονοκέφαλο. Να βρούμε ποια τρία άτομα θα πλαισίωναν αντί για δύο τον Τάσο Τρίφωνο, το τρίμε i στην παρουσίαση. Αν και το πιο πιθανό, μετά την αλλαγή του Ισραήλ από τρει σε τέσσερι παρουσιαστέ, εμεί θα επιστρέφαμε στην ατομική παρουσίαση. Ο Τάσο μόνο του τσεκανεί. Σίγουρα ο μόνο χαρούμενο είναι ο χάρη μα, που παρόλο που θα φύγει τέλο του χρόνου, δεν κερδίσαμε και έτσι δεν θα ανοίξει τα σιτάρια, τα ερμάρια και τι δουλάπε για να στήσουμε τον διαγωνισμό. Ε, αν γινόταν το αντίθετο, δεν θα το έλεγε και καλή πρίκα για το διάδοχό του. Ακολούθησε η βαθμολογία, όπου το κοινό δεν δίστασε να γιουχάρει τα δωδεκάρια που ανταλλάζουμε παραδοσιακά με την Ελλάδα. Λε και οι Σκανδιναδοί και τα κράτη τη Βαλτική δεν ανταλλάσσουν παραδοσιακά βαθμού. Ευχή έργο πάντω που δεν κέρδισε η Βόρεια Μακεδονία, αφού την έριξε η βαθμολογία του κοινού, γιατί πάλι ο Τσίπρα θα την πλήρωνε την εθνική ήττα. Η τελική βαθμολογία βρήκε νικήτρια, όπω είπαμε, την Ολλανδία με το τραγούδι Arcade για την ανέφικτη αγάπη. Και αν φέτο το μήνυμα τη αγάπη αμφισβητήθηκε λόγω, λόγω, του τόπου διεξαγωγής τη Eurovision, τη Eurovision, Eurovision και των ταραγμένων πολιτικών συνθηκών, σίγουρα του χρόνου στο Άμστερνταμ θα είναι αλλιώ. Τουλάχιστον εκεί θα έχει άλλο άρωμα η Eurovision και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αλλιώ πάντω φαίνεται να είναι και στην Κύπρο μερικά πράγματα που με αφορμή την Παρασκευή 17η Μαου που ήταν η Διεθνή ημέρα κατά ομοφοβία, τρανσφοβία και αμφιφοβία υψώθηκε για πρώτη φορά σε κυβερνητικό κτίριο τη Κυπριακή Δημοκρατία η σημαία των ΛΟΑΤΗ. Συγκεκριμένα στο Υπουργείο Εξωτερικών κοιμάτιζε η σημαία ενώ το μήνυμα με τη φωτογραφία που ανέβηκε στο Facebook ανέφερε πω η Κύπρο δεσμεύεται να υποστηρίξει τι διεθνεί προσπάθειε για προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων. Πρωτοποριακή και συμβολική πράξη για τα κυπριακά δεδομένα. Ένα μικρό βήμα αγάπη προ τον συνάνθρωπο, και α ελπίζουμε να έχει θετικό αντίκτυπο στι απόψει και στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον καθένα, ανεξαρτήτω χρώματο, εθνικότητα, φύλου και σεξουαλικού προσδιορισμού. Στην Ολλανδία, τώρα που επιστρέφω, όπω διαβάζουμε, ένα τουρίστα πλήρωσε στο Airbnb δωμάτιο που τελικά ήταν σε κοντέινερ. Και για όσου δεν ξέρουν, να πούμε ότι το Airbnb είναι η online εταιρεία που προσφέρει φτηνέ λύσει για χώρου φιλοξενία. Είναι αυτό που, άμα έχει ένα δωμάτιο άδειο στο σπίτι, ή δεν ξέρω κι εγώ που αλλού, ή και όλο το σπίτι, το βάζει στην σελίδα του και το νοικιάζει με τη μέρα. Είναι αυτό που έχει αναστατώσει του ξενοδόχου ανά το παγκόσμιο και στην Κύπρο, αφού με ευκολία πλέον οποιοδήποτε μπορεί να γίνει ξενοδόχο. Εκεί λοιπόν αποτάθηκε και ένα Βρετανό τουρίστα για να βρει στέγη για τι διακοπέ του. Η Αγγελία έλεγε καθαρό σπίτι δίπλα στο σταθμό των τρένων. Όταν έφτασε όμω το σημείο που έλεγε πω ήταν το δωμάτιο που ενοικίασε, βρήκε απλά ένα κοντέινερ στην άκρη του δρόμου. Το μισό στο πεζοδρόμιο και το άλλο μισό στην άκρη του λόφου. Όπω βλέπετε και στη φωτογραφία. Για τουαλέτα, παιδιά είχε αυτό. Ενώ τα κρεβάτια ήταν έτσι. Κάποιο προχωρημένο θα μπορούσε να πει πω το δωμάτιο είναι minimal. Ενώ κάποιο άλλο θα έλεγε πω είναι αφαιρετικό. Less is more που Λέει και το τραγούδι. Για καλή του τύχη, ο Βρετανό τουρίστα αποζημιώθηκε από την εταιρεία, αλλά όχι από τον ενοικιαστή, ενώ του έδωσαν και 230 στερλίνε για να μείνει σε ξενοδοχείο. Μην παίρνετε τώρα ιδέε εδώ στην Κύπρο και ξεκινήσετε να νοικιάζετε δωμάτια με το ίδιο σκεπτικό του Ολλανδού. Να λέει, ξέρω εγώ, η Αγγελία, μικρό χώρο με κήπο σε ήσυχη γειτονιά. Και να έρχονται οι τουρίστε και αντί για δωμάτιο, να βρίσκουν ένα ξυλόφουρνο στην, αυ... στην άκρη τη αυλή. Ή να λέει. Κοινόχρηστο χώρο, με κοινή τραπεζαρία, ευχάριστο περιβάλλον, με δωρεάν γεύμα, μία φορά την ημέρα, με ολόφρεσκα αυγά. Και να έρχονται και να βρίσκουν ένα γουμά με κότε. Αυτό. Αγροτουρισμό και παράδοση ένα πράγμα. Κάπω έτσι ήταν και το μήνυμα που ήθελαν να στείλουν στου μαθητέ που παρακάθυναν σήμερα εξετάσει τα νέα ελληνικά, οι θεματοθέτε και του ευχόμαστε βεβαίω ολόψυχα καλέ επιτυχίε. Η επιτυχία θα είναι κοντά μόνο αν κρατήσετε, όσο πιο μακριά γίνεται, ειδικά αυτές τις μέρες, τα smartphones και τα tablets σας και απενεργοποιήσετε τους λογαριασμούς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το δοκίμιο των νέων ελληνικών που λέτε ήταν απόσπασμα από το βιβλίο του διάσημου συγγραφέα Γιουβάλ Νοα «Sapiens, η σύντομη ιστορία του ανθρώπου», το οποίο καταπιάνεται με την εξελεκτική πορεία του ανθρώπου και συγκεκριμένα δίνει σημαντικές ερμηνείες και επεξηγήσεις στα σημαντικά φαινόμενα της εποχής μας. Το διάβασα το βιβλίο και σα το συστήνω να το διαβάσετε. Το συγκεκριμένο απόσπασμα που χρησιμοποιήθηκε στι εξετάσει καταπιάνεται με τον καταναλωτισμό, ο οποίο έχει γίνει μέρο του τρόπου ζωή μα. Και οι φτιαχτέ ανάγκε, οι οποίε έχουν δημιουργηθεί από τι οικονομικέ ελίτ προ τον σύγχρονο πολίτη, ώστε αυτέ να κερδοφορούν, οι οικονομικέ ελίτ δηλαδή, και ο πολίτη να ξοδεύει και η οικονομία να κινείται. Δεν ξέρω αν έκανα σωστά την περίληψη του δοκιμίου. Θέλω ένα φιλόλογο να με βαθμολογήσει. Για όσου μαθητέ μα βλέπουν και δίνουν εξετάσει, κλείστε τώρα του δέκτε και πηγαίνετε για διάβασμα. Επίση, μην περιμένετε παρόμοιε αναλύσει να σα κάνω τι επόμενε μέρε για τα άλλα μαθήματα. Μόνο στα νέα ήμουν καλό. Εντάξει, και στην ιστορία. Και λίγο στη βιολογία. Μαθηματικά, φυσική, θα σα απογοητεύσω ικτρά. Πάντω, όσο και αν συμφωνώ με την προσέγγιση του Χαράρη, το μόνο σίγουρο, παιδιά, είναι ότι σήμερα η οικονομία των ΗΠΑ θα υποστεί ένα μικρό πλήγμα από του πλέον απρόβλεπτου παράγοντε. Αλλά μην ανησυχείτε, θα επιβιώσει. Σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν 11 εκατομμύρια Αμερικανοί δεν πήγαν σήμερα δουλειά μετά το φινάλε του Game of Thrones και η παραγωγικότητα για όσου πήγαν στη δουλειά, σύμφωνα με την έρευνα, θα είναι πεσμένη αφού όλοι θα μιλάνε για αυτό. Πώ κάνουμε εμεί σήμερα όλη μέρα που μιλάμε για την Τάμτα και τη Μαντόνα, κάπω έτσι. Αλλά εμεί επειδή είμαστε πιο μπροστά από του Αμερικανού και μια μέρα δεν μα ούτε αύριο θα δουλέψουμε. Αφού αύριο Εμεί η σειρά μα να συζητάμε για το τέλο του Game of Thrones μετά από 8 χρόνια. Αφού θα δούμε το βράδυ το επεισόδιο. Θέλετε να πείτε ότι θα συμβεί κάτι ανάλογο και την άλλη Δευτέρα με τι ευρωεκλογέ. Μπα, δεν νομίζω. Σε κάθε περίπτωση όμω, εγώ εδώ από το βήμα τη εκπομπή, όπω το έχω πει ήδη πολλέ φορέ, αλλά από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή θα το λέω κάθε μέρα, έστω και αν γίνομαι κουραστικό. Εγώ την Κυριακή θα ψηφίσω. Για πολλού λόγου αλλά κυρίω γιατί είμαι ενεργό πολίτη και γιατί σχεδόν όλε οι αποφάσει που μα αφορούν λαμβάνονται στην Ευρώπη. Με την ψήφο μου θέλω να έχω κι εγώ λόγο στο ποιοι έξι θα πάνε στο Ευρωκοινοβούλιο για να κάνουν αυτό που πρέπει. Και κάπω έτσι ξεκινάμε σήμερα το Happy Hour.